ένα χρόνο ακόμα μαζί του. Το αίσθημά μου. Πόσο καιρό είστε μαζί? Δεν είμαστε, τώρα είμαι μόνος μου, παιδιά, χώρισα. Γιατί ναι, χώρισες? Χώρισα γιατί αποφάσισα να κάνω τηλεοπτική καριέρα. Κάνεις καριέρα ως παρουσιαστής πια. Ναι, τελικά. Κάποιες στιγμές αναρωτιέμαι, είναι αυτό που πρέπει να κάνω, αλλά εντάξει, τα καταφέρνω. Πώς πάρεις να γίνεις στρατηγία 19 με το ζεύγος? Για ποιο λέτε? Αλέξανδρο Λικουρέζο, να το δω. Δεν ξέρω αν είναι ζεύγος. Εγώ κάλεσα και τον Αλέξανδρο και την Νατάσα πάντως. Ποιος είναι ο πιο παράξενος καλεσμένος, πως έκανε λίγο τη ζωή δύσκολη, δηλαδή δεν πέρασε και πολύ στο ταξίδι. Η ζωή, θα σου πω κάτι. Ήταν ένας μοναδικός χαρακτήρας, ο οποίος σου έκανε τη ζωή δύσκολη, αλλά μετά την αγαπούσες τόσο πολύ. Εμένα, επειδή ήμουνα και η αδυναμία της, δεν με δυσκόλεψε. Αλλά στο συνεργείο λίγο, τον καπετανίδη συγκεκριμένα, θα σας πω ένα σκηνικό. Ναι, τα ξέρεις. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να κάνουμε τη συνέντευξη. Εκείνη την ημέρα γίνανε όλα ανάποδα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όλα ανάποδα. Λοιπόν, καθόμαστε, ξεκινάμε, γράφουμε 45 λεπτά και ο ήχος δεν πέρναγε. Ξανά τη συνέντευξη λοιπόν. Πάει ο καπετανής να βάλει φώτα. Του λέει λοιπόν η ζωή, θα σου πω. Βγάλε το ριζόχαρτο τώρα, θέλω να με καίει. Λέει ο καπετανής, τι να σου βγάλω εγώ το ριζόχαρτο, δεν θα φαίνεσαι ωραία. Δεν ξέρω εγώ, τόσα χρόνια ξέρεις εσύ. Το βγάλαμε το ριζόχαρτο. Από το φίλτρο που έκανε ο καπετανής στην εκπομπή δεν είχα αυτή. Είδε χωρίς αυτή. Με δυσκόλεψε ο Πάνος ο Βλάχος, γιατί το ρώταγα κάτι και μου απάντησε κάτι άλλο. Ο Παπαγιάννης με την Ταλιάνη. Είπα, πω, πω, τι αχάριστο άτομο να το έχουμε φέρει εδώ και να μην μου απαντάει. Πάω λοιπόν κάτω στο λόμπι και λέω, δεν γίνεται να κάνουμε όλα αυτά τα έξοδα και να μην μιλάς. Πες, μην έρθω από την αρχή, θέλω να μου πεις. Μου λέει, δεν το είχα καταλάβει, θα στα πω όλα. Χρόνια πολλά, αγάπη.